Εμείς υπαγόμαστε στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ έχει τα δικά του διαχρονικά προβλήματα. Το κύριο πρόβλημα το δικό μας ως κέντρο υγείας είναι η υποστελέχωση. Αλλά εμείς προσπαθούμε, παρότι είμαστε λιγότεροι από ό,τι πρέπει, να καλύπτουμε και τα κέντρα υγείας, αλλά και να έχουμε επαφή με την πόλη των Σερών. Δυστυχώς το ΕΣΥ δεν είναι ελκυστικό. Προσλήψεις θέσεις προκλήσονται συνεχώς, αλλά οι συνθήκες είναι τέτοιες που μένουν οι προκηρύξεις άγονες. Δεν καλύπτονται δηλαδή. Το οικονομικό, οι ώρες εργασίας, όλα αυτά κάνουν τον κόσμο να μην έρχεται. Προτιμάει να φύγει στο εξωτερικό, προτιμάει για την να φύγει στο εξωτερικό παρά να φύγει στην Ελλάδα να κάνουμε, να μπουν στο ΕΣΥ. Το δεπάτημα με την υγεία είμαστε το ανάγχωμα για τα νοσοκομεία. Μια καλή πρωτοβάθμια μπορεί να καλύψει ως και το 60-70-80% των περιστατικών που σήμερα πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Στα κέντρα υγεία η κύρια ειδικότητα είναι ο γενικός οικογενειακός γιατρός. Ο προσωπικός γιατρός που λέμε. Εμείς είμαστε στη μεγάλη πλειονότητα, αλλά υπάρχουν ακόμα παθολόγοι, παιδίατροι και οδοντίατροι. Αυτοί είναι οι γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Απλά δεν φτάνουμε. Καλύπτουμε 8 κέντρα στο νομό και τους καλύπτουμε με μεγάλη δυσκολία και με μετακινήσεις από αναμήνα από κέντρο υγείας σε κέντρο υγείας. Εμείς στέλνουμε τους δημάρχους όλες τις περιφέρειες και το Δήμο Σερών μαζί μας. Θα τους γνωστοποιήσουμε τα θέματά μας. Και ζητούμε από εδώ και πέρα και με βάση το νέο υγειονομικό χάρτη να μπορέσει να καλυφθεί καλύτερα και η περιφέρεια και οι συνθήκες θα γίνουν καλύτερες στα κέντρα υγείας.